Για πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Ναι. Καλησπέρα, Νίτα μου. Γεια σας. Είμαι η Μέρη, 44 χρονών από Αθήνα. Μάλιστα, Μερούλα μου. Ανίτα μου, δεν πρέπει να κρίνουμε ποτέ με την πρώτη φορά. Γιατί εγώ αυτόν που στην αρχή τον κορόιδευα, τέλος του παντρεύτηκα. Στην αρχή δεν τον γούσταρες καθόλου. Όχι, όχι. Όχι, όπως έγινε. Για πες, για πες. Πολλά χρόνια πριν, γιατί ήμασταν σε μικρές ηλικίες, εγώ ήμουνα γύρω στα 20 και είχα πάει διακοπές στο νησί του οικογενειακός, γιατί μας φιλοξενούσε ο πατέρας του. Αυτός ήταν ένα 16χρονο αγοράκι, το οποίο εντάξει δεν τέριαζε και με μένανε που εγώ ήμουνα στα 20, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούσε να με πλησιάσει, πολύ άτσαλα, δεν είχε τρόπους, δεν είχε ντυσίμο όπως ξέρεις εγώ θα ήθελα, δεν ήθελε γενικά τίποτα από ό,τι θα μου άρεσε και γενικά τον κορόιδευα. Λοιπόν, πέρασε καιρός, χαθήκαμε. Κάποια στιγμή που πήγα στο γάμο μιας φίλης μου, έρχεται δίπλα μου ένας πολύ ωραίος κύριος και μου λέει, με θυμάσαι, ποιος είσαι. Μου λέει, είμαι ο Βασίλης που είχαμε γνωριστεί τότε στο νησί, που σας φιλοξενούσαμε. Και με κορόιδευες. Ναι. Και είδες τώρα. Είδα εγώ. Ένας κούκλος Ανίτα. Είδες. Μετάλλαξε. Μεγάλωσε. Ο λόγος με πολύ καλή θέση, ένα τρομερό παρουσιαστικό με το κουστούμι του, ήξερε να μιλάει, να συμπεριφέρεται. Ξετρελάθηκα. Όταν σου λέω ξετρελάθηκα. Τώρα να σου πω κάτι εγώ, Μαρία. Ναι, Ανίτα μου. Και από τότε που εσύ τον απέρριψες, πάλι ήξερε να μιλάει και να συμπεριφέρεται. Απλά εσύ έμεινες στην ναι, εικόνα. Ναι, είχα μείνει εγώ σε αυτή την πρώτη εντύπωση. Έμεινες δηλαδή στο γεγονός ότι δεν ήταν ντυμένος όπως τον είχες φανταστεί. Και όχι μόνο το ντυμένος. Ότι γενικά η συμπεριφορά του ήταν παιδική και ανώριμη. Ναι, αλλά αυτό είναι η ίδια συμπεριφορά που μετά σου άρεσε. Η ανώριμη και παιδική συμπεριφορά εξελίχθηκε σε ποιοτικού ανθρώπου συμπεριφορά. Καμία σχέση με αυτό που είχα γιατί γνωρίσει. Γιατί πολύ όριμες και πολύ κυριλές συμπεριφορές, να ξέρεις, εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι. Όπου βλέπεις επιτίδευση και τέτοια, εκεί είναι το θέμα. Όπου βλέπεις ροκιά, χυμαδιό και παιδισμό και ανοριμιότητα, εκεί είναι τα πράγματα που είναι καλά και ποιοτικά, να ξέρεις. Σωστή. Εμείς έχουμε καταλήξει. Η ψυχολόγος τι λέει? Εγώ θα πω ότι όντως ή που δεν τα έβλεπε στην αρχή, γιατί ήταν η πρώτη εντύπωση που την απομάκρυνε από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ή που καμιά φορά, ξέρεις Ανίτα, βγάζουμε διαφορετικό εαυτό με τους ανθρώπους. Μπορεί να του δημιουργούσε τόση αμηχανία ή μπορεί να μην είχε αυτοπεποίθηση μπροστά της τον πρώτο καιρό. Και γι' αυτό λοιπόν δυσκολευόταν να επικοινωνήσει διαφορετικά μαζί της. Και εκείνη τον έβλεπε ως άνθρωπο ο οποίος είναι ανώριμος και τέτοιο. Μικρούλης, άμα λέγει 16 χρονών. Άρα λοιπόν εσύ πιστεύεις ότι δεν παίζει ρόλο η πρώτη εντύπωση. Ανίτα μου, εγώ τον παντρεύτηκα. Τώρα είναι ο άντρας της ζωής μου. Τέλεια. Είναι αυτό που θέλω, αυτό που μου ταιριάζει. Ωραία. Μια χαρά. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ, και να Ανίτα έχετε υγεία και να γουστάρετε ένα στον άλλο. Και αν αποφασίσετε να μην γουστάρετε ένα στον άλλο και θέλετε χωρίστε, ελάτε εδώ να τα συζητήσουμε. Πολύ καλό, εννοείται. Ανίτα. Γεια σου, αγάπη. Γεια.